Οι δύο ατρόμητες που Ράιοτ που απελευθερώθηκαν χθες από τη φυλακή συναντήθηκαν μετά από δύο χρόνια στο αεροδρόμιο Κρασνόγιασκ. Κρατώντας η μία το χέρι της άλλης, οι δύο κοπέλες, μητέρες μικρών παιδιών, ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλαμε να συζητήσουμε τους στόχους και τη δομή του σχεδιασμού μας. Θέλουμε να ορίσουμε τους στόχους μας μαζί και με λεπτομέρεια. Έχουμε και οι δύο ιδέες, αλλά θέλουμε να τις μετατρέψουμε σε κοινό σχέδιο. Δεν ήμασταν αδιάφορες απέναντι στην κατάσταση των γυναικών στις φυλακές, απέναντι στο γεγονός ότι τις βλέπουν σαν εύπλαστο πυλό. Θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Η Τολοκονίκοβα, η Αλιόκινα και η Εκατερίνα Σαμούτσεβιτ είχαν καταδικαστεί για την πανκ προσευχή που τραγούδησαν το Φεβρουάριο του 2012 μέσα στον καθεδρικό ναό του Σωτήρα στη Μόσχα.